Ο Δήμαρχος Καρδίτσας, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τους εκπροσώπους του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανακοίνωσε την ίδρυση και τη λειτουργία κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου. Το ιατρείο και το φαρμακείο θα λειτουργούν στο χώρο του ΚΑΠΗ και θα αφορά σε ανασφάλιστους κατοίκους της περιοχής που δεν έχουν άλλου είδους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται καταρχήν στη Διεύθυνση Πρόνοιας για να προμηθευτούν την ειδική κάρτα με την οποία θα κλείνουν ραντεβού στο κοινωνικό ιατρείο. Αναπτύσσεται και στην περιοχή μας ένα εθελοντικό κίνημα που είναι ελπιδοφόρο, αποδεικνύοντας ότι η τοπική μας κοινωνία έχει ευαίσθητα αντανακλαστικά. Ως Δημοτική Αρχή προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να στηρίξουμε κάθε άλλη προσπάθεια που στοχεύει στην ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη βοήθειας. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε στο λαό της Καρδίτσας ότι θα βρει στο κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο πλήρη επιστημονική εξυπηρέτηση με τα υψηλά στάνταρ που έχουν οι καρδιτσιώτες γιατροί, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στις επιστημονικές μας εντοπίσεις. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτήν τη δομή, χωρίς πραγματικά να ζητάμε κανένα αντάλλαγμα, θέλουμε μόνο να δώσουμε, ούτως ή άλλως μέσα στα φαρμακεία μας, σαν Έλληνες φαρμακοποιοί, παρέχουμε υπηρεσίες υγείας όλα αυτά τα χρόνια τα οποία λειτουργούμε σαν ιδιωτικές μονάδες. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι αυτή η οποία θα γιγαντώσει το όλο εγχείρημα, να το κάνει πιο δυνατό και να ανοίξει, ας πούμε, σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο έχει πραγματική ανάγκη από το να βρει το φάρμακό του.